Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι χαρούμενος κάθε φορά που το κορίτσι αυτό έρχεται στην εκπομπή και είναι νομίζω πλέον μόνιμη η επίσκεψή της με το που αλλάζει χρονιά. Λίγο έτσι κοντά στο ξεκίνημα ή λίγο πιο μετά, έρχεται για να μας πει τι θα μας προκύψει. Και όχι μόνο φυσικά τα νέα, τι θα μας προκύψει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και μιλάω για την αγαπημένη μου Άση Μπίλιου. Άση, καλώς ήρθες. Γεια σου, Θέμη. Πόσα χρόνια έρχεσαι? Έρχεσαι τουλάχιστον 5 χρόνια, νομίζω. Καλή, τουλάχιστον. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Όσο πια με θυμάμαι, έρχομαι στο ΜΑΤ κάθε ξεκίνημα της χρονιάς. Και εγώ πάντα με το που φτάνουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων, μπαίνει η χρονιά καινούργια, λέω στους συνεργάτες μου, λέω παιδιά την Ασούλα οπωσδήποτε να κανονίσουμε όταν τη βολεύει. Να έρθει να τα πούμε. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι πολύ καλύτερα από ό,τι ήμουν πέρυσι. Και αυτό είναι μόνο θετικό. Και ελπίζω οι τοξότες, που είμαι και τοξότης, να πάμε ακόμα καλύτερα μέσα στη χρονιά αυτή. Και νομίζω ότι θα γίνει. Μιλούσα με μία φίλη προχθές και της λέω: τι ζώδιο είσαι? Μου λέει τοξότης. Και μου λέει: πού να σου πω και της λέω: τρελή. Και μου λέει: πού να σου πω και τον οροσκόπο. Και της λέω: κατάλαβα. Υδροχός. Μου λέει: πού το κατάλαβες? Λέω: τρελή με τρελή. Εντάξει. Τα δύο τρελά ζώδια. Κατάλαβες. Μίλησε. Ο ηχθής, το ψαράκι το ευαίσθητο, ο ευαισθητούλης, δεν υπάρχει. Άσε με, μωρέ, φύγε από εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πιο ευαισθητούλης από το ψαράκι, τίποτα. Στο δικό σας σύμπαν, αγάπη μου, αυτό θα σου πω μόνο, τίποτα. Αυτό με σώζει, ότι είμαι σε ένα παράλληλο σύμπαν, να ξέρεις. Είσαι σε ένα άλλο σύμπαν. Έτσι, αυτό με σώζει, να ξέρεις. Και μας κοιτάς. Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα να πούμε με την Άση, όπως πάντοτε βέβαια. Να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε σε λίγο. Είμαστε και πάλι εδώ με την Ασούλα που συνεχίζει. Για ποια χρονιά το Star System? Έχω χάσει και εγώ τα χρόνια. Είναι... Μετράμε και του Μέγκα. Αν μετρήσουμε και του Μέγκα, είναι η 8η. Wow. Ναι, στον Α είναι η 7η. Ναι, ένα χρόνο ήταν στο Μέγκα και μετά μετακόμισε στον Α. Έτσι. Και είσαι σταθερά. Μας ομορφαίνει το Σαββατοκύριακο με τις προβλέψεις σου. Να απλά φέτος είχατε μια αλλαγή. Είχαμε μια αλλαγή. Ίδια ώρα. Ναι, είμαστε ίδια ώρα, αλλά Σάββατο αντί για Κυριακή. Και λυπούμε γρήγορα να αλλάξει και αυτό. Λοιπόν. Γιατί μου αρέσει, είχα και Σάββατο και Κυριακή. Δεν μου αρέσει εμένα το. Είναι η συνήθεια, βέβαια, θα μου πεις. Μέχρι και εγώ, παιδί μου, ξέχναγα. Ερχόταν Σάββατο και είχα ξεχάσει ότι. Δεν σου λέω για τα γυρίσματα, γιατί η εκπομπή την. Γυρίζετε ίδια μέρα, φαντάζομαι. Ναι, μία μέρα πριν, αλλά έχει πλάκα γιατί με τόσα χρόνια Κυριακή-Κυριακή καταλαβαίνεις ότι πάμε ξανά και πάμε ξανά. Έλεγα συνέχεια την άλλη Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Καμία σχέση. Εντάξει, πάντως και εγώ η αλήθεια είναι ότι ξέρεις πάντα ήξερα ότι μετά το Μέσα στην Καλή Χαρά ακολουθεί η Ασούλα. Που ισχύει βέβαια αυτό και πάλι, γιατί το Μέσα στην Καλή Χαρά υπάρχει κανονικά, αλλά είναι το Σάββατο, είναι μία μέρα πριν. Σε περίπτωση που έχετε μπερδευτεί, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί από ό,τι καταλάβα, ίσως και να γίνει πάλι μετακόμιση προς Κυριακή, μακάρι. Φυσικά μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Α. Και παράλληλα, φυσικά και η Ελένη, αγαπημένη. Ελένη, έτσι. Ναι, βεβαίως. Αλλά αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά πηγαίνω τρεις φορές την εβδομάδα. Ποιες μέρες? Είμαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Κυρίως τώρα, αν συμβεί και κάτι, ας πούμε, π.χ. όπως μια Παρασκευή που θέλεις να έρθω κτλ. Και τελικά άλλαξε το πρόγραμμα, μπορεί να τα αλλάξουμε. Αν συμβαίνει κάτι όμως σημαντικό. Αλλά το βασικό μας είναι αυτό, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μάλιστα, κατάλαβα. Χωρίς να γίνομαι πολύ αδιάκριτος, νομίζω ότι είχες πει, κάπου είχες δηλώσει, είχες κάνει κάποια δήλωση ότι ο λόγος που θα είσαι τρεις φορές εβδομάδα είναι γιατί για την υγεία σου, ότι είχες θέμα υγείας. Μα γι' αυτό και σου είπα στην αρχή ότι τώρα είμαι καλύτερα. Ναι, ήταν μεγάλη επιβάρυνση. Κοίταξε να δεις, επειδή είμαι τρελή τοξότης όπως γνωρίζεις και επειδή ξαφνικά εγώ αποφάσισα σε αυτή την ηλικία να τρέχω στα Λονδίνα, κάθε τρεις και λίγο. Κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινες πέρσι? Δεν πήγαινα κάθε, αλλά πήγαινα για δύο χρόνια κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Και δεν ήταν Σαββατοκύριακο, γιατί ουσιαστικά πήγαινα Παρασκευή βράδυ και επέστρεφα Σάββατο βράδυ. Και όλη... Μισό. Πήγαινες Παρασκευή βράδυ και επέστρεφες... Και επέστρεφα Σάββατο βράδυ. Και γιατί όχι Κυριακή βράδυ, ας πούμε? Γιατί δεν γινόταν, Θέμη. Ήταν όλη μέρα η σχολή, τέλος πάντων, το Σάββατο. Και έπρεπε να έχω μία μέρα πριν ξεκινήσει. Ναι, για να μπορώ να γράψω, γιατί είχα και άλλα πράγματα. Νόμιζα ότι είμαι Σούπερμαν, βρε παιδί μου, ότι μπορώ να τα κάνω όλα. Και πώς να σου πω, δεν είμαι. Και δεν είμαι και 20, που πιθανώς στα 20 να μπορούσα να τα κάνω όλα. Αλλά ξέρεις, μεγαλώνεις και δεν το καταλαβαίνεις. Και έρχεται ένα ωραίο πρωί, άμα έχεις κουραστεί πάρα πολύ και δουλεύεις ακατάπαυστα, που ξέρεις, σου αντιβρά το σώμα το ίδιο. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα η περσινή. Ήταν ίσως μία από τις χειρότερες στη χρονιά στη ζωή μου. Μπορώ να σου πω. Γιατί όταν έχεις θέματα υγείας δεν μπορείς να διαχειριστείς και τίποτα σωστά. Έτσι. Γιατί είναι προτεραιότητά σου, αυτό πρέπει να κοιτάξεις. Και πήρα κάποιες αποφάσεις, λίγο να μειώσω το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά, για να μπορέσω να κάνω οικονομία δυνάμεων και να είμαι καλά.
Μάλιστα. Και γι' αυτό πηγαίνω και τρεις φορές στην Ελένη. Δεν συνέβη κάτι άλλο, γιατί το καλοκαίρι διάβασα τέρατα. Όχι, δεν είχα διαβάσει κάτι. Εγώ λέω για τώρα, για πρόσφατα, ότι κάπου διάβασα κάτι. Είδα ναι. ότι στην Ελένη ο λόγος που είσαι λιγότερο είναι αυτός. Ότι πέρασε μια περιπέτεια για σκυλό. Τι περιπέτεια για πέρασε. Ναι. Στην ουσία μια υπερκόπωση, να το πω έτσι. Εντάξει, ουσιαστικά ναι, αλλά κάπου χτύπησε η υπερκόπωση. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Σημασία έχει ότι είμαστε καλά τώρα και ότι γενικώς πρέπει αυτό που θεωρούμε δεδομένο και είναι η υγεία μας να μην το θεωρούμε καθόλου δεδομένο. Και ιδιαίτερα όσο περνά τα χρόνια. Γιατί τώρα στα 20, ας πούμε, το θεωρείς και λίγο δεδομένο. Και όταν σου εύχονται υγεία και τέτοια, λες, τι ευχή είναι αυτή τώρα. Ναι, την έχω. Ναι, μωρέ, το έχω. Όσο μεγαλώνεις όμως συνειδητοποιείς. Καταλαβαίνεις ότι ισχύει αυτό. Mm. Με τις σπουδές και με όλα αυτά, good. Με τις σπουδές, ναι, θα τελειώσω φέτος. Τι σπουδάζεις στο Λονδίνο? Τι να σπουδάσω, βρε Θεέ μου. Δεν ξέρω, πες μας. Ό,τι έχει σχέση με αστρολογία. Ναι, αλλά πώς λέγεται αυτό το μάθημα, εννοώ. Δηλαδή... Αστρολογία. Α, δεν είναι κάποια εξειδίκευση. Έχει να κάνει, κοίταξε να δεις. Είναι μια σχολή που έχει να κάνει, που συνδυάζει την αστρολογία με την ψυχολογία. Αυτό, άρα λοιπόν. Αυτό θυμάμαι ότι μου είχε πει κάτι. Ναι. Ότι στην ουσία είναι ένα κόρς το οποίο. Είναι ένα κόρς που είναι συνδυαστικό, αστρολογία-ψυχολογία. Και έχει πάρα πολύ αυτό ενδιαφέρον. Να το κάνεις, για δική μένα. Σου τέτοια. Για μένα και επειδή πάνω απ' όλα δεν ασχολούμαι με την αστρολογία για να βγαίνω στην τηλεόραση, ούτε για να γράφω στα περιοδικά. Αυτό είναι, πώς να σου πω, το εμπορικό κομμάτι της αστρολογίας, το οποίο, okay, μ' αρέσει τηλεόραση ούτως ή άλλως ως μέσον, αλλά η ουσία της αστρολογίας είναι όταν θα είσαι απέναντί μου και θα έχω το χάρτη σου και θα κάτσουμε και θα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Φοβερή. Αυτό. Και θα γίνω ίσως γραφικός για τους παλιότερους τηλεθεατές μας, αλλά η Άση, επειδή την ξέρω πολλά χρόνια, την γνώρισα δηλαδή όταν εγώ ξεκίναγα την καριέρα μου στο popcorn και αντίστοιχα και η Ασούλα ξεκίνησε την καριέρα της τότε στη δισκογραφία και ραδιόφωνο. Παιδιά, την Άση εγώ την ξέρω από δισκογραφικές εταιρείες, την παλιά Universal, Polygram, την BMG κτλ. Και το κορίτσι αυτό, πέρα από το πάθος της για τη μουσική, από τότε είχε τεράστιο πάθος με την αστρολογία. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο μου λες τώρα. Δηλαδή, και εγώ θεωρούσα και πολλοί φίλοι σου, φαντάζομαι, που σε ξέραμε, πολύ λογικό αυτό που έγινε στη συνέχεια, την εξέλιξη την οποία είχες. Ναι. Εντάξει. Και ίσως και γι' αυτό, Άση μου, επίτρεψέ μου να σου πω ότι το εκπέμπεις αυτό πάρα πολύ στον κόσμο. Και εγώ, μέσα στον χώρο αυτό που είμαστε, ακούω πάρα πολύ κόσμο αυτό που λέμε respect για σένα. Δηλαδή, ο κόσμος όχι σε αγαπάει και σε εμπιστεύεται. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είσαι η μόνη, προς Θεού, υπάρχουν και άλλοι αστρολόγοι, αλλά είσαι μία από τις αστρολόγους που το έχουν αυτό πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι κάτι που αυτό. Ισχύει όμως, αυτό ισχύει πραγματικά. Ισχύει πραγματικά. Είναι, θα σου πω, ότι αγαπάω αυτό το αντικείμενο, το αγαπάω πάρα πολύ. Ότι είναι, πώς να σου πω, ένα αντικείμενο το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Το να μαθαίνεις η γνώση, επίσης είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και αυτό που ουσιαστικά θέλω να πω είναι ότι, πρόσεχε να δεις, όλοι στη δουλειά μας θα κάνουμε και λάθη και δεν έχει κανένα το αλάφητο. Και σαν αστρολόγος μπορεί, πώς να σου πω, να πέσω και έξω. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι, πώς να σου πω, η ουσία αυτή. Η ουσία είναι να εμβαθύνεις σε ένα πράγμα που αγαπάς, που σου αρέσει και από εκεί και έπειτα να αναλαμβάνεις και την ευθύνη του πέφτω έξω και την όλο. Βεβαίως. Αυτά. Να πούμε για τη χρονιά αυτή εδώ να πέρα. Να πούμε για τη χρονιά. Εγώ προτείνω να πάρουμε μία ανάσα. Α, okay. Και μόλις επιστρέψουμε να πούμε για τη χρονιά και τέλεια. Να πιάσουμε ένα τα ζώδια αναλυτικά. Τέλεια. Και να τα πούμε και γρήγορα τα πρώτα για να μείνουμε στους ηχθείς περισσότερο. Επιστρέφουμε. Ακόμη πολύ ωραίες μουσικές σήμερα στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν εγώ να το κάνεις επίτηδες επειδή είναι η Άση, αλλά Άση, πρέπει να σου πω ότι οι μουσικές επιλογές στο Star, οι δικές σου δεν είναι ή όχι? Ναι, εντάξει. Επειδή φίλος, γουστάρεις ναι. τη μουσική, φαντάζομαι ότι είναι δικές σου επιλογές. Ναι. Είναι δηλαδή super στο Star, σε προσέξω το αυτό. Ξέρω ότι θα κολλάτε με αυτά που λέει η Άση, αλλά προσέξτε λίγο τη μουσική όταν μπαίνει μετά από τον break, όταν φεύγει για διαφημίσεις. Είναι πάντα. Φέτος τη μουσική επιμέλεια μας την κάνει, να πω ότι την κάνει ο φίλος μου Παντελής Θασινός, που ήταν στο. Είμαστε μαζί φίλοι από το κλικ Νίτρο. Ναι, αυτό, γιατί δεν προλαβαίνω να τα κάνω και όλα. Αλλά ξέρει τι μου αρέσει. Ο Παντελής είναι και άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τι μου αρέσει. Οπότε το πηγαίνει όπως πρέπει. Το πηγαίνει έτσι. Μουσική είναι ωραία. Μουσική, λοιπόν, είπες κάτι ότι ήταν δύσκολη χρονιά η περσίνη, μιλούσε φυσικά για σένα. Ναι. Και ότι είσαι καλύτερα τώρα. Αυτό ισχύει για όλους μας το 15. 15 είπανε. Μάλιστα. Το 14. Εγώ είμαι ένα χρόνο μπροστά γιατί έχω ακούσει κάτι καλό για το 15. Θα σε ρωτήσω μετά. Το 14 είναι πιο καλό από το 13. Πες μου την αλήθεια, είναι μια από τα ίδια. Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι ειδικά το πρώτο εξάμηνο είναι σχεδόν μια από τα ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει κάτι εξαιρετικά ευίωνο, για να το πω έτσι, που να το διαφοροποιεί από το 13. Μετά το καλοκαίρι το πράγμα αρχίζει λίγο και γλυκαίνει. Δεν είναι το ίδιο.
θεωρώ πολύ καλύτερες χρονιές από το 2015 και μετά. Δηλαδή, αν μιλάμε για τη χώρα μας, για όλα αυτά που βιώνουμε. Εντάξει, τότε πάμε από το 2015 και έπειτα για να δούμε ουσιαστική διαφορά σε όλο αυτό. Το 2014 ακόμα μέχρι το καλοκαίρι, είτε είναι το 2013 είτε είναι το 2014, είναι το ίδιο. Τουλάχιστον θα έχουμε καλές διακοπές. Νομίζω το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο. Θα γλυκάνει. Καλά, πάντα είναι καλό το καλοκαίρι, φαντάζομαι, για όλους. Στην Ελλάδα, ναι, και ευτυχώς που έχουμε και αυτόν τον καιρό που έχουμε και που. Έχεις τόσο δίκιο, παιδιά, με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Έβλεπα τις προάλλες πάλι τις πλημμύρες στην Αγγλία. Φωνική κακοκαιρία στην Αμερική. Έλεγα, Χριστέ μου, Ελλαδίτσα μου, Ελλαδάρα μου. Φωνάζουμε και γκρινιάζουμε για την Ελλάδα που δεν μας έχει αγγίξει τίποτα από αυτά. Φοβερό, έτσι. Και πέρα από αυτό, σκέψου να έχεις όλη αυτή την κρίση, δηλαδή, πώς να σου πω, την προοπτική για την κατάθλιψη, δηλαδή, και να έχεις και έναν καιρό όπως είναι της Αγγλίας. Ναι, αντίο. Δηλαδή, πραγματικά εκεί λες, δεν υπάρχει. Αντίο. Ναι. Άρα, είμαστε και με κάποιο τρόπο ευλογημένοι. Ευλογημένοι, γιατί το συζητάμε. Είμαστε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Γιατί ο ήλιος, όσα προβλήματα κι αν έχεις, όση στεναχώρια, όση θλίψη. Είναι ενέργεια. Είναι ενέργεια και φοβερή. Φορτίζεις. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα καιρό τώρα, δηλαδή λες και πάμε για καλοκαίρι. Δηλαδή, καλοκαίρι. Και οι επόμενες μέρες θα είναι εξίσου πολύ ωραίες από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, να πιάσουμε ένα τα ζώδια. Πάμε γιατί λοιπόν να τα πάρουμε ένα τρία. Να πάμε για κρυούς, Σταύρους, Διδύμους. Τέλεια. Λοιπόν, για τους κρυούς να πούμε ότι πρακτικά αυτό που λέμε για το 2014 ότι είναι μια χρονιά περίεργη το ξεκίνημά της, για τους κρυούς είναι πιο πολύ αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί μέχρι το καλοκαίρι έχουν απέναντί τους έναν Άρη στο ζυγό που τους βάζει σε μία διαδικασία ξεκαθαρισμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις, συνεργασίες, στο γάμο, για όσους είναι παντρεμένοι, για όσους είναι δεσμευμένοι. Τους βάζει λοιπόν σε μία φάση που βάζουν στο μικροσκόπιο τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής τους. Είτε είναι στην προσωπική του ζωή αυτό, είτε είναι ένα στενό φιλικό περιβάλλον, είτε είναι συνεργάτες. Και τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης στο κομμάτι των σχέσεων θα φανούν από το καλοκαίρι και έπειτα. Mm-hmm. Μέχρι το καλοκαίρι, επειδή έχουν και κλίψεις που τους αφορούν, ειδικά τον Απρίλιο. Ο Απρίλιος είναι ένας μήνας περίεργος για τους κρυούς. Θέλει δηλαδή προσοχή, ειδικά από τις 10 μέχρι τις 30 Απριλίου, θέλει γερά νεύρα. Mm-hmm. Λοιπόν, και υπομονή που δεν την έχουν οι κρύοι και γι' αυτό είναι πιο δύσκολο για αυτούς. Όμως από το καλοκαίρι και μετά, από τις 16 Ιουλίου και μετά, το τοπίο αλλάζει και αλλάζει θεαματικά, μπαίνει ο Δίας στο Λέοντα, τους προστατεύει, σταματάει αυτός ο κακός χαμός που γίνεται στα ζώδια της παρορμητικής ομάδας και που τους αφορά, και που τους αφορά μέχρι το καλοκαίρι, και νομίζω ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2014 θα έρθει να τους αποζημιώσει για ό,τι τραβήξουν στο πρώτο. Ωραία. Οι Ταύροι, ουσιαστικά ο παράγοντας που είναι, ας πούμε, ο πιο δύσκολος για τη χρονιά αυτή, εξακολουθεί να είναι, είναι ο Κρόνος που είναι απέναντί τους και είναι και η έκλειψη φυσικά. Μία έκλειψη που έχουμε τον Απρίλιο, 29 Απριλίου, και μία έκλειψη που θα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 24 Οκτώβρη. Αυτές οι δύο εκλείψεις, αυτά είναι οι παράγοντες που είναι πιο δύσκολοι στο να τους διαχειριστούν. Θεωρώ το πρώτο δεκαήμερο σχετικά πιο προστατευμένο, το δεύτερο και ειδικά το τρίτο δεκαήμερο βάλεται πιο πολύ μέσα στη χρονιά. Η οποία χρονιά τι τους φέρνει. Τους φέρνει ευκαιρίες όμως για ό,τι έχει να κάνει με σπουδές. Να περάσω σε μια σχολή, να τελειώσω το πανεπιστήμιο αν έχω μπει ή τη σχολή που έχω μπει ήδη. Να κάνω ένα ταξίδι. Ή ακόμα τους δίνει και ευκαιρίες να σταθούν λίγο μόνοι τους, να αυτονομηθούν. Είτε αυτό σημαίνει περνάω σε μια σχολή και θα χρειαστεί να φύγω από το σπίτι μου και να πάω να μείνω μόνος μου. Ή ακόμα αν είναι ας πούμε στη φάση της ζωής τους που θέλουν να φτιάξουν εκείνο το δικό τους σπιτικό, να κάνουν οικογένεια, να συζήσουν με το τέρι τους, κάτι να κάνουν, τους τη δίνει αυτή την ευκαιρία στο δεύτερο εξάμηνο. Βέβαια, μέσα στο 14 θα παραμείνει ο Κρόνος μέχρι τα Χριστούγεννα του 14 απέναντί τους, που σημαίνει ότι σχέσεις, συνεργασίες ουσιαστικά βάλλονται. Αν έχουν πολύ γερές βάσεις, είμαστε OK. Αν δεν έχουν γερές βάσεις όμως, αντίο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τους Διδύμους, που θεωρώ ότι είναι μία χρονιά αρκετά καλή, είναι πιο ήπια τέλος πάντων σε σχέση με άλλα χρόνια ή και με αυτά που έρχονται, γιατί ο Κρόνος μετά τον Σκορπιό θα περάσει τον Τοξότη, άρα απέναντι στους Διδύμους και τα πράγματα θα είναι λίγο πιο ζόρικα από μια άποψη την επόμενη χρονιά. Θεωρώ λοιπόν το 14 χρονιά που πρέπει να την αξιοποιήσουν. Είναι καλή χρονιά για όλα τα μεταβλητά, νομίζω. Είναι καλή χρονιά για τα μεταβλητά, γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερα, πώς να σου πω, παράγοντες, πλανήτες που να δημιουργούν μεγάλη ένταση. Mm-hmm.
Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το 14 όλα τα μεταβλητά ζώδια, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες, ηχθείς, να βάλουν τις βάσεις για όλα αυτά που θέλουν να κάνουν και αν ξέρουν ότι υπάρχει στη ζωή τους μια δυσκολία, θα πρέπει να φροντίσουν, αν μπορούν, να την επιλύσουν πριν το τέλος της χρονιάς. Οι δίδυμοι στα οικονομικά μπορούν να έχουν καλύτερες εξελίξεις, δηλαδή μπορεί να πιάσουν μια δουλειά αν είναι άνεργοι ή να βρουν μια δεύτερη δουλειά που να τους ενισχύει λίγο το εισόδημά τους, όλο αυτό μέχρι το καλοκαίρι. Και μετά να κοιτάξουν λίγο περισσότερο τα των σπουδών οι νεότεροι ή ακόμα και αυτοί που δεν είναι νέοι τόσο πολύ, δηλαδή 18-19, μπορούν να μπουν σε διαδικασία, να μάθουν κάτι καινούριο. Είναι μια ξένη γλώσσα, είναι υπολογιστές, είναι κάτι που μπορώ, ένα σεμινάριο, κάτι που μπορώ να κάνω να ενισχύσω το βιογραφικό μου. Για όλα αυτά είναι μια χαρά αυτή η χρονιά και στα ερωτικά επίσης έχει ενδιαφέρον και μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν ευκαιρίες να τονώσουν τα ερωτικά τους. Πάμε να δούμε. Να πάμε να κάνουμε ένα break. Είπαμε λοιπόν για τους δίδυμους, το μεταβλητό μας. Και μετά, παιδιά, μόλις επιστρέψουμε, έχουμε καρκίνο, έχουμε λέοντα και παρθένο. Θα τα πάρουμε όλα ανά τρία. Πριν πάμε όμως, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις, που όπου πηγαίνεις, το είδα τώρα και μέσα αυτό, με το που ήρθες στο καμαρίνι κτλ. Που σου την πέφτουν όλα και σε ρωτάνε αστρολογικά. Δεν είναι λίγο σπαστικό? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το έχω συνηθίσει πλέον, γιατί στην αρχή μου φαίνονταν και εμένα περίεργο. Το έχω συνηθίσει, εντάξει, μερικές φορές, ιδιαίτερα όταν δεν είσαι σε φάση, ξέρεις, γιατί δεν είσαι jukebox. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τρως κάπου, ρε παιδί μου, με τον αγαπημένο σου ή με μια φίλη σου και να έρθει, ξέρω εγώ, η σερβιτόρα και να σου πει: Αχ, κυρία Άση, η Παρθένη, ξέρω εγώ, έχουμε πάθει αυτό. Και εκείνη τη στιγμή είσαι με το τέτοιο και λες, ελέος, ας πούμε. Το κορυφαίο μου έχει τύχει στην παραλία. Διακοπές, παξούς. Στην παραλία τώρα παξούς, με την παρέα, παξούς κλασικά, ναι. Λοιπόν, όπου όπως είμαι εκεί πέρα και λιάζομαι, ξέρεις, πραγματικά δεν υπάρχει. Έρχεται ένας τύπος με μια καμέρου, με μια τι? κάμερα ναι. Μικρούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να πεις μερικά ζώδια θα επιστρέψω και σε βλέπει η μητέρα μου και είναι τρελή μαζί σου και πες μου αν μπορεί ζώδια στην κάμερα. Ζώδια, ζώδια. Α, ήθελε να κάνεις κανονικές προβλέψεις. Ναι. Μια εκπομπή έξτρα, μια παιδί μου. Στην παραλία. Φαντάζομαι την έκανες. Σίγουρα. Επιστρέφουμε. Έτσι, επιστρέψαμε, παρέα με την Ασούλα μας, Άση Μπίλιου, για 8η, είπες, χρονιά. 8η χρονιά συνολικά το Star System, κάθε Σάββατο. Αμέσως μετά το Μέσα στην Καλή Χαρά, φυσικά από τηλεόραση του Α. Λοιπόν, ή έχει και το δελτίο. Έχει δελτίο έχει πρώτα. Έχει δελτίο το και μετά. Το δελτίο και αμέσως μετά η Ασούλα μας. Λοιπόν, είμαστε στους καρκίνους. Έτσι, ναι. Λέμε γενικώς τι θα συμβεί το υπόλοιπο του 14. Του 14. Οι καρκίνοι περνάνε ζόρια. Δηλαδή, είναι σε μία φάση που από το Δεκέμβρη του 13 και μετά. Καλά, όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερα, λόγω Κρόνου στο ζυγό. Μετά μπαίνει και ο Άρης στο ζυγό. Είναι σε μία φάση γενικώς που χτυπιούνται λίγο ανελέητα από τις καταιγίδες. Λοιπόν, και έτσι είναι μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι έχουν πολλά κάστανα στη φωτιά να βγάλουν. Άγχος. Έχουν στρες, έχουν άγχος. Είναι σε φάση που αν έχουν κάνει κάτι καινούργιο, θέλουν να δουν πώς θα πάει αυτό. Δεν τους υπόσχεται ακόμα κάτι. Πώς να σου πω, ακόμα και αν ξεκίνησαν κάτι. Αυτό ξεκίνησα σημαίνει σχέση. Σημαίνει μια δουλειά. Σημαίνει ένα γάμο. Mm-hmm. Σημαίνει οτιδήποτε. Ό,τι λοιπόν ξεκίνησαν, είναι ακόμα σε μια φάση που δεν νιώθουν σιγουριά για το πώς θα εξελιχθεί. Και αυτό τους τρώει μέσα τους. Μάλιστα. Αυτή τη σιγουριά θα αρχίσουν να την νιώθουν από το καλοκαίρι και μετά. Προς το παρόν, δηλαδή, είναι ακόμα στη φάση κάτι να ξεκινήσω ή κάτι που ξεκίνησα να δω πώς πάει. Έχει μια κούραση μεγαλύτερη. Δηλαδή, ειδικά το πρώτο εξάμηνο και κυρίως ο μήνας Απρίλιος και λίγο ο Μάιος τους βάζει σε μια τσίτα. Όμως, το δεύτερο μέρος της χρονιάς είναι και για εκείνους ένα διάστημα που τους αποζημιώνει. Θεωρώ ότι μπορεί να τους βοηθήσει και στον οικονομικό τομέα αρκετά και γενικώς και στα προσωπικά να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια αν κάνουν μια καινούργια σχέση ή τέλος πάντων είναι σε μια σχέση και τα πράγματα φαίνονται να μην είναι 100% πολύ καλά ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους λέοντες. Για τους λέοντες, οι οποίοι λέοντες νιώθω ότι είναι ακόμα σε μια χειμερή ανάρκη. Ναι, μεν με τον Άρη στο ζυγό κάπως υπάρχει έτσι μια μικρή εξωστρέφεια σε σχέση με άλλα έτη, αλλά ακόμα νιώθω ότι είναι σε μια χειμερή ανάρκη και θα ξυπνήσουν μόλις μπει ο Δίας στο ζώδιό τους. Δηλαδή το καλοκαίρι, 16 Ιουλίου, περνάει ο Δίας στο λέοντα,
θα μείνει για ένα ολόκληρο χρόνο και είναι πραγματικά η ευκαιρία του. Δίνει δώρα. Ναι. Δίνει δώρα, δίνει ευκαιρίες ουσιαστικά. Να επεκταθείς, να ανοίξεις ορίζοντές σου, να κάνεις κάτι, σε να ξεκολλήσεις. Δουλεύουν, έτσι. Όχι. Ο Δία δεν έχει να κάνει με αυτό. Γιατί έχω ακούσει ότι πρέπει να. Κρόνος είναι αυτό που λες. Ο Κρόνος ανταμείβει αυτούς που δουλεύουν και τσεκουρώνει αυτούς που. Στην πραγματικότητα, ναι. Ο Κρόνος βέβαια εξακολουθεί να είναι σε κόντρα, που σημαίνει ότι θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, γενικά τις βάσεις της ζωής τους, τους απασχολούν. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό, απλά δεν τους αφήνει να έχουν και αυτά τα κέφια και την αισιοδοξία και αυτό που ξέρουμε για τα λιοντάρια, που είναι ζώδιο της φωτιάς και έχει μια έμφυτη αισιοδοξία. Αυτό λοιπόν, από το καλοκαίρι και μετά, φαίνεται να το ανακτούν και θεωρώ, εντάξει, η χρονιά που είναι γκανιάν για τους λέοντες, είναι το 15. Μάλιστα. Και πάμε μέχρι το καλοκαίρι του 2015, αφού λες ότι είναι για ένα χρόνο, Όλο το 2015. Όλο το 2015. Όλο το 2015 είναι η χρονιά που περιμένουν πολλά χρόνια τώρα. Αλήθεια, Μπράβο. Τα φτιάξα τα λιοντάρια. Ο κολλητός μου ο Χρήστος. Θέλω ωραία πλάνα, ξέρεις. Ο παιδικός μου φίλος ο Χρήστος είναι λέοντας. Πότε είναι, τέλος Ιουλίου. Και πώς νιώθει. Ντεμή τώρα. Αλλά θα το πω, αυτό θα χαρεί πολύ. Να χαρεί, γιατί όντως αυτό ισχύει γενικά για τα ζώδια τη φωτιά, Θέμη. Δηλαδή για τους κρυούς, τους λέοντες, κυρίως τους λέοντες. Τους τοξότες και τους. Κρύους λέοντες και τοξότες. Λοιπόν, το 15, μολονότι θα είναι ο Κρόνος ο τοξότη, θεωρώ ότι ο Κρόνος ο τοξότη είναι λιγότερο βλαπτικός από τη θέση που έχει τώρα που είναι στο Σκορπιό. Ο Κρόνος Σκορπιό ήταν ζόρι για όλους, όχι μόνο για τους Σκορπιούς ή όσους έπιανε. Είναι μια θέση που είναι δύσκολη. Γιατί έχει να κάνει με. Το ζώδιο του Σκορπιού έχει να κάνει με τα βαθύτερα συναισθηματικά μας, τα ψυχολογικά μας, την αίσθηση της ασφάλειας, το χρήμα. Όλο αυτό που βιώσαμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια, που ήταν πολύ έντονο τα δύο τελευταία χρόνια, έχει να κάνει με τον Κρόνο στο Σκορπιό. Τα διέξοδα που ξεκινούσαν από την οικονομία, από το ότι δεν νιώθω ασφαλής πια, τι θα γίνει αύριο. Και όλο αυτό λοιπόν το ψυχολογικό και πολλά προβλήματα υγείας επίσης που βγήκανε τα τελευταία χρόνια, κυρίως ψυχοσωματικά, σχετίζονται πολύ με τον Κρόνο στο Σκορπιό. Θεωρώ ότι μόλις φύγει ο Κρόνος από το Σκορπιό και μπει στον τοξότη, λίγο, πώς να σου πω, θα ελαφρύνει το πράγμα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που έχουν μια καλή χρονιά φέτος, δηλαδή είναι μια χρονιά φουλ αξιοποιήσιμη, εφόσον δεν υπάρχει ένας βαρύς ανασταλτικός παράγοντας, να μην την αξιοποιήσουν. Βέβαια, οι γεννημένοι τέλος Αυγούστου, αυτό ισχύει και για τους γεννημένους διδύμους τέλος Μαΐου, μετά τις 24-25, αυτό ισχύει και για τους ιχθύς του Φεβρουαρίου και για τους τοξότες του Νοεμβρίου. Ο μόνος παράγοντας που είναι λίγο περίεργος είναι ο Ποσειδώνας. Που δεν σε αφήνει πολλές φορές να δεις ξεκάθαρα κάποια πράγματα που είσαι πιο πολύ στον κόσμο σου. Η ιχθύς βέβαια, επειδή αυτό το έχετε από την κούνια σας. Κυβερνήτης. Είναι κυβερνήτης σας. Ενδεχομένως να μην το νιώθετε αυτή τη σύγχυση, να μην τη νιώθετε στο μεγαλείο που τη νιώθει ένας δίδυμος. Γιατί είμαστε πάντα εμείς στην κοσμάρα μας, συγχυσμένοι. Γιατί έχετε, είστε πάντα συγχυσμένοι. Βέβαια, θεωρώ ότι ακόμη κι εσείς που λέμε ότι είναι σχετικά πιο ήπια η επιρροή σε σχέση με ένα δίδυμο που είναι πιο ορφολογιστικό ζώδιο, ακόμη κι εσείς νομίζω ότι ανάλογα πότε έπιανε τον καθένα, μία περίοδο μεγαλύτερης σύγχυσης τη βιώνετε. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ που είσαι Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του ζωδίου, θα πρέπει να το πέρασε αυτό προηγούμενα χρόνια. Ένα αίσθημα ότι δεν ξέρω τώρα ακριβώς τα πατήματά μου, που πατάω ακριβώς, τι γίνεται, παίζει αυτό με τον Ποσειδώνα. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι του ζωδίου του Φεβρουαρίου, όπως και οι Παρθένοι του Αυγούστου, και οι Τοξότες του Νοέμβρη και οι Δίδυμοι του Μάη και οι πιο άλλοι, τα είπα όλα, ναι. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί μέσα στη χρονιά αυτή, γιατί πιθανώς αυτό που φαίνεται να λάμπει να μην είναι χρυσός και δεν μπορεί να το δεις εκείνη τη στιγμή. Τις ωρεοποιήσεις και τα παραμυθιάσματα στις σχέσεις, που ούτως ή άλλως το εμπεριέχουν αυτό οι ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή, παραμυθιάζεσαι λίγο, βλέπεις τα πράγματα όπως θες να τα δεις, βλέπεις αυτά που θες εσύ στον άλλον, όχι απαραίτητα αυτά που σου δίνει ο άλλος. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να σου δίνει ποτήρι νερό και εσύ να το βλέπεις ότι σου δίνει τον νέκταρ. Παίζει αυτό πολύ στα ερωτικά. Όταν έχεις και τον Ποσειδώνα εκεί πέρα, τότε είναι που. Όχι νέκταρ, τι να σου λέω τώρα, τι βλέπεις ότι σου δίνει ο άλλος. Προσέξτε το. Κατά τα άλλα, οι Παρθένοι, το πρώτο εξάμηνο εκμεταλλευτείτε το μέχρι το καλοκαίρι και για θέματα επαγγελματικά, για την καριέρα, για τα οικονομικά. Το δεύτερο εξάμηνο, όχι ότι δεν έχει ευκαιρίες, αλλά ίσως έχει λιγότερες από ό,τι έχει το πρώτο. Πάμε να δούμε ζυγούς. Να πάρουμε μια ανάσα. Τραγούδι. Και μόλις επιστρέψουμε, θέλω να μου κάνεις, να σκεφτείς τώρα λίγο, ένα top 3, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει κάτι για τους υπόλοιπους, με τις 3 καλύτερές σου
εκπομπές στο Star System τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Να σκεφτείς τρεις καλεσμένους που τα σπάσανε. Δεν μιλάω για την AGB. Καλά, ναι. Δυνάδες νούμερα. Αυτό που το γούσταρες πολύ. Mm-hmm. Φύγαμε. Είμαστε και πάλι εδώ, OK at Night, παρέα με την Ασούλα μας, Ασυμπίλιο Star System κάθε Σάββατο από την τηλεοπτική συχνότητα του Α, εκεί γύρω στις 2 και 4, μέρο δελτίο ειδήσεων το μεσημεριανό. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε ζυγό, σκορπιό και τοξότη και πούμε προβλέψεις για το 14, θέλω να μου πεις αυτό που σε ρώτησα. Ναι. Έχεις κάνει πάρα πολλές εκπομπές και σίγουρα έχεις περάσει ωραία στις περισσότερες, αλλά θέλω να μου πεις τρεις. Ναι. Για κάποιο λόγο δεν θα που για... Ναι, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, ναι, πώς να σου πω, εννοείται ότι απολαμβάνω τις περισσότερες από τις εκπομπές. Δηλαδή είναι εννοείται. Σπάνια, λίγες εκπομπές αυτές που ένιωθα, πώς να σου πω, ότι όταν τελείωσε το γύρισμα δεν μ' άρεσε ή δεν αυτό. Λοιπόν, θα σου πω τρία τελείως διαφορετικά άτομα, τα οποία με... πώς να σου πω, στο τέλος της εκπομπής ένιωσα πολύ καλά για διαφορετικούς λόγους. Ωραία. Λοιπόν, Κάτια Δαμβουλάκη. Α, μάλιστα. Ήταν για μένα, πώς να σου πω, η Κάτια έχει, εννοείται ότι έχει μια φοβερή άνεση, έτσι, mm-hmm. και όταν μιλάει, πώς να σου πω, και αυτό που λέει... Σε μαγεύει. Σε μαγεύει. Λοιπόν, πραγματικά με μάγεψε. Και μολονότι πέρναγε πολύ δύσκολα τη στιγμή που ήρθε, είχαν συμβεί δηλαδή άσχημα πράγματα σε εκείνη, είχε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίζει όλα, πώς να σου πω, και... Όχι ψυχραιμία μόνο, αλλά ένα πολύ γλυκό και ζεστό τρόπο να τα αντιμετωπίζει όλα, να μην τα αφήνει να φανούν και έδειχνε, πώς να σου πω, να εμβαθύνει σε αυτά που της έλεγα. Mm-hmm. Ακόμη περισσότερο. Είναι δηλαδή μία από τις εκπομπές που την είχα χαρεί πολύ. Ήξερε αστρολογία ή άκουγε εσένα? Όχι, δεν ήξερε. Ήξερε τα βασικά, τα βασικά. Πολύ βασικά. Με άκουγε, αλλά μου άρεσε της γιατί άρεσε. Της έλεγα ένα και στο μυαλό της έφτιαχνε τρία πράγματα. Τελεία. Το οποίο ήταν για μένα πολύ ωραίο. Κώστας Μαρτάκης. Πλάκα μου κάνεις. Δεν σου κάνω καμία πλάκα. Θα σου πω γιατί όμως. Λοιπόν, ο Κώστας είχε έρθει σε μία από τις, σε μία από τις εκπομπές που ήμουνα εγώ σε πολύ άσχημη διάθεση. Σου λέω, θυμάμαι πράγματα που έχουν κάποιο... Αχα. Ναι, αλλά πολύ άσχημη και διάθεση. Και σου διάξε αυτό στο κέφι. Ναι, πιο down πεθαίνεις. Και σκεφτόμουν ότι θα έρθει ο Κώστας Μαρτάκης τώρα. Τι θα πω μαζί του. Είναι άντρας. Που ξέρεις με τους άντρες, οι άντρες γενικά έχετε και τα ταμπού σας και δεν θέλετε αυτό. Σε πληροφορώ ότι το παιδί αυτό έχει τόσο καλή ενέργεια και τόσο. Ισχύει. Είναι τόσο δεκτικός και τόσο σου φτιάχνει το κέφι. Είναι η χαρά της ζωής, κανονικά. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τους λίγους, γιατί και εγώ γενικά δεν πέφτω εύκολα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχουν φοβερά downs. Αλλά όταν έχω είναι πολύ down. Εντάξει, δεν υπήρχε. Τελείωσε η εκπομπή και ήμουν άλλη. Ήσουν άλλη. Ναι. Και θα πω τον Παύλο Χαϊκάλη, γιατί ο άνθρωπος... Ξέρει απίστευτο. Αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι αστρολόγος, κανονικά. Πέρα από όλα τα άλλα που κάνει και που τα κάνει δεν καλά. Δεν ξέρω αν το αρέσει που το λέμε, αν και δεν το κρύβει ότι ξέρει. Ναι, το αστρολόγος το λέω με την έννοια του μεγάλου ενδιαφέροντος, αλλά και της γνώσης, έτσι. Δεν το κάνει επαγγελματικά ο άνθρωπος, αλλά... Φαίνεται ότι έχει, πώς να σου πω, έχει ένα προσωπικό ενδιαφέρον, έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα αυτό και με εντυπωσίασε με τις γνώσεις του. Σου είπα τρεις εκπομπές που ήταν. Άρα γιατί τις χρησιμοποιεί τις αστρολογικές του γνώσεις για τις πολιτικές του υποθέσεις? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ας ελπίσουμε πως ναι. Αλλά σου λέω εντάξει, γνώση του ήταν γνώση. Ναι, ναι, ναι. Πάμε ζυγό. Πάμε στους ζυγούς που οι ζυγοί ζορίζονται κι αυτοί και ζορίστηκαν ειδικά στο ξεκίνημα της χρονιάς. Είναι από τα ζώδια δηλαδή που πέρα από τον Άρη στο ζώδιό τους, που από τη μια πλευρά ο Άρης σου δίνει γκάζι, σου δίνει ενέργεια να κάνεις πολλά πράγματα, από την άλλη όμως μπορεί να δημιουργεί προβλήματα ή πώς να σου πω, να σου, πέρα από την υγεία που μπορεί να έχεις θέματα και με τη φυσική σου κατάσταση κτλ. Κτλ. Δημιουργεί έναν εκνευρισμό, έχεις μια ανυπομονησία, θέλεις να γίνει τώρα ό,τι θέλεις να γίνει. Όλο αυτό τους βάζει σε μια διαδικασία λίγο να χτυπιούνται μέσα τους. Ήταν και η Αφροδίτη που είναι κυβερνήτης του στον εγώ καιρο τόσους μήνες. Πολύ χαρά δεν παίρνανε, ούτε στις σχέσεις, ούτε στα οικονομικά. Ναι. Νιώθω ότι σιγά σιγά από το Μάρτιο θα αρχίσουν να νιώθουν λίγο καλύτερα και τα πράγματα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Αλλά ουσιαστική βελτίωση και στις σχέσεις τις προσωπικές και σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά θα δουν από το καλοκαίρι και μετά. Μόλις φύγει ο Άρης από το ζώδιο. Το δεύτερο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο λοιπόν πολύ καλύτερο για τους ζυγούς. Προσοχή τον Απρίλιο. Ειδικά οι ζυγοί που είναι γεννημένοι
κοντά στις 18 Οκτωβρίου 19 μπορεί να έχουν πολλές αλλαγές στη ζωή τους μέσα στη χρονιά. Οπα. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που ο χρόνος παραμένει στο ζώδιό τους όλη τη χρονιά. Πιάνει πιο πολύ αυτούς που είναι γεννημένοι όμως στο τρίτο δεκαήμερο, όχι τόσο πολύ αυτούς που είναι γεννημένοι στο πρώτο και το δεύτερο. Βέβαια, οι γεννημένοι το πρώτο, υπάρχουν οι εκλήψεις που τους αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέσεις, συνεργασίες, γάμο. Όσοι έχουν γενέθλια δηλαδή τον Οκτώβρη και αρχές Νοέμβρη, εσείς πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Από την άλλη πλευρά, οι Σκορπιοί μέχρι το καλοκαίρι έχουν μια άνεση και στα επαγγελματικά και σε ό,τι έχει να κάνει με σπουδές, με ταξίδια, επιτυχία δηλαδή και στον επαγγελματικό τομέα και σε ό,τι έχει να κάνει με τις σπουδές, αν είναι νεότερη σε ηλικία. Το δεύτερο εξάμηνο έχουν μια τάση για υπερβολή, αλλά και σε θέματα καριέρας θα τους ωφελήσει. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που οι τοξότες θεωρώ ότι γενικά από το καλοκαίρι και έπειτα έρχεται το πιο δυνατό τους κομμάτι, όταν θα περάσει ο κυβερνήτης ασοβίας στο Λέοντα. Και θα έρθει να φέρει μεγαλύτερη ισορροπία και στο κομμάτι των προσωπικών σχέσεων, αλλά και στο κομμάτι των επαγγελματικών. Και γενικώς θα σας βοηθήσει να ανοίξετε πιο πολύ τους ορίζοντές σας, είτε αυτό και να επεκτείνετε, είτε είναι οι γνώσεις να επεκτείνετε, είτε είναι οι γεωγραφικοί σας ορίζοντες, να ταξιδέψετε ή να έχετε μια επιτυχία στις σπουδές, στη δουλειά, στην προσωπική σας ζωή. Όλα αυτά από το καλοκαίρι και μετά. Μέχρι το καλοκαίρι όμως, μπορείτε να βελτιώσετε αρκετά το κομμάτι των οικονομικών, που είναι και το μεγάλο άγχος για τους τοξότες το τελευταίο καιρό. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με εγώ καιρό, υδροχό και φυσικά ψαράκια. Κατά ψάρια θα έχουμε περίπου ένα 20 λεπτό σας, αγαπητοί φίλοι χθες. Επιστρέφουμε. Τρεις λέξεις έχω να πω. Το να το πούμε αυτό στον αέρα. Είμαστε και πάλι εδώ. Να πούμε ότι τόσα χρόνια λέμε, μου λέει για το, μια από τις πολύ καλές συνεργασίες της Άσης είναι το Βήμα Μαγκαζίνο, που φύγει και φυσικά στο Βήμα της Κυριακής, που γράφει έστω τα τελευταία χρόνια αυτό το ρότο δισελίδο που έχει. Τελευταία 15 χρόνια. Και μου λέει, πόπο, μου λέει από το 99. Μου λέει, κάνω εγώ μεγάλες συνεργασίες, κρόνιες τις λέω εγώ συνεργασίες. Και θυμάμαι ότι μου είχε πει και ότι η συνεργασία η δική μου με το MAD είναι κρόνια, γιατί είμαι εδώ από τότε που άνοιξε το MAD. Το MAD άνοιξε το 96. Λοιπόν, οπότε στην ουσία μου είχε πει ότι ήταν κρόνια που κρόνια συνεργασίες είναι αυτές που κρατάνε. Ναι, έτσι, δεν κρατάνε, είναι. Κρατάνε όντως. Και είναι σχέσεις και συνεργασίες και όλα. Όταν αναμειγνύεται ο χρόνος, είναι κόλλα. Είτε περνάς καλά, είτε περνάς άσχημα. Αυτό είναι του χρόνου ένα από τα στοιχεία του. Νιώθεις μια ασφάλεια. Αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι η αίσθηση της ασφάλειας. Με το άσχημα όμως πώς τη νιώθεις την ασφάλεια. Και όμως νιώθεις. Δηλαδή μπορεί να είσαι σε μία σχέση, έτσι. Έχουμε εμείς οι δύο σχέση. Uh-huh. Μπορεί να μην περνάμε καλά, καταπληκτικά, αλλά είμαστε μαζί πολύ καιρό και νιώθει ο ένας για τον άλλον, πώς να σου πω, ξέρεις τι έχεις να περιμένεις. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα σου βγάλει κάτι που δεν θα το προβλέψεις. Ναι. Οι κρόνιες πάντως στις συνεργασίες είναι καταπληκτικές. Στη σχέση είναι λίγο πιο βαρύ το πράγμα. Απλά αυτό έχει το. Οπότε να κρατήσουμε τη συνεργασία. Ναι, μωρέ. Για τις κρόνιες. Λοιπόν, μας έχουμε τα τρία τελευταία ζώδια. Εγώ καιρό, υδροχό, ηχθεί. Οι εγώκεροι, που νομίζω ότι είναι το βλέμμα του στραμμένο εδώ και καιρό από τη μία πλευρά στον τομέα της καριέρας. Δηλαδή, έχουν μια τεράστια φιλοδοξία. Και όταν είναι ο Άρης στο πιο ψηλό σημείο του οροσκοπίου μας, όπως συμβαίνει τώρα στους εγώκερους, πάντα γινόμαστε πιο φιλόδοξοι. Άρα, έχουν μια τέτοια φιλοδοξία να επιτύχουν στη δουλειά τους, να αναγνωριστούν, που ούτως ή άλλως το έχουν και από την κούνια τους αυτό, πόσο μάλλον αυτήν την περίοδο. Από την άλλη πλευρά είναι ο Δίας απέναντί τους, η Αφροδίτη για πολύ καιρό στο ζώδιό τους, άρα το 14, ειδικά μέχρι το καλοκαίρι, παίζουν σε πολλά ταμπλό, είναι ένα σύνθετο πρώτο εξάμηνο, και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά υπάρχει δράση, υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα, για άλλους μπορεί αυτές οι εξελίξεις στα προσωπικά να είναι λίγο περίεργες, για άλλους μπορεί να είναι και θετικές, δηλαδή να μπουν σε διαδικασία γάμου, επισημοποίησης, στα επαγγελματικά να χτίσουν κάτι καινούριο ή να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Το δεύτερο εξάμηνο είναι καλύτερο, με ποια έννοια, είναι πιο ήπιο, πιο ήρεμο και επίσης είναι καλύτερο για ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Οπότε και αυτό καλό. Ωραία. Κουράζεστε τώρα, θα ανταμυφθείτε μετά. Ζημιωθείτε. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους, που οι υδροχώοι, αυτοί που ουσιαστικά κουράζονται πιο πολύ μέσα στη χρονιά είναι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο, όσοι είναι μετά τις 10 Φεβρουαρίου. Δεν θυμάμαι η Φέη πότε είναι. Η Φέη είναι 9. Α, είναι εκεί πέρα που πιάνει ο χρόνος. Αλλά η Φέη ούτως ή άλλως είναι σε μια φάση που βιώνει
πώς να σου πω, τη μεγαλύτερη δέσμευση. Mm-hmm. Το παιδί. Το παιδί, σωστό. Λοιπόν, είναι μια χρονιά λοιπόν για τους συντροχώους με δεσμεύσεις, με υποχρεώσεις, με μεγαλύτερες ευθύνες, είτε αυτά είναι στη δουλειά, είτε είναι στην προσωπική σας ζωή, στην οικογένεια. Θεωρώ ότι το πρώτο εξάμηνο είναι πιο ζώρικο, δηλαδή δεν έχει, τέλος πάντων, τόση προστασία όσο έχει το δεύτερο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο θεωρώ ότι είναι καλύτερο για σας, πιο άνετο μάλλον, να το πω έτσι. Είναι και ο Δίας απέναντί σας, άρα και στον τομέα των συνεργασιών και στον τομέα των σχέσεων και για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν μια καινούρια κατάσταση στην προσωπική του ζωή, προσφέρεται περισσότερο. Το πρώτο εξάμηνο βοηθά στα επαγγελματικά, δεν είναι κακό για τα επαγγελματικά, στηρίζει δηλαδή. Στα προσωπικά, ο Μάρτιος είναι πολύ καλός μήνας, δεν είναι όμως γενικά το πρώτο εξάμηνο τόσο έντονο το ερωτικό στοιχείο. Εκτός από το Μάρτιο που έρχεται και είναι καλός μήνας, το υπόλοιπο είναι ένα περίεργο πράγμα. Από το καλοκαίρι και μετά όμως είναι σούπερ. Τέλεια. Και πάμε στους ιχθείς. Χαρά εδώ. Λοιπόν, οι ιχθείς τώρα. Θεωρώ καταρχήν ότι όσο μένει ο Δίας στον καρκίνο, είναι μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή, μέχρι 16 Ιουλίου. Και έχω και οροσκόπο καρκίνο εγώ. Και έχεις και οροσκόπο καρκίνο. Βοηθά πάρα πολύ στο να ξεκινήσετε κάτι καινούριο στη ζωή σας. Να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο. Mm-hmm. Να κάνετε κάτι στα επαγγελματικά ενδεχομένως, το οποίο να είναι ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με αυτά που μπορεί να έχετε κάνει. Να κάνετε σε σπουδές κάτι παραπάνω ή στις σχέσεις ακόμα, να μπείτε σε μια καινούργια συνεργασία. Η χθες γενικώς στον επαγγελματικό τομέα θα ευνοηθείτε ακόμη πιο πολύ από το καλοκαίρι και μετά. Το δεύτερο εξάμηνο. Το δεύτερο εξάμηνο, αλλά θεωρώ ότι και μέχρι το καλοκαίρι τα πράγματα είναι μια χαρά. Και στα προσωπικά όμως, δηλαδή στο κομμάτι της δημιουργίας, τις σχέσεις, του να νιώσω, πώς να σου πω, λίγο πιο άνετος, να διασκεδάσω και όλα, να ταξιδέψω λίγο πιο πολύ. Όλα αυτά σας τα παρέχει το 14. Και είναι μία από τις χρονιές που πρέπει να εκμεταλλευτείτε, γιατί είναι πιο άνετη. Δεν έχει δηλαδή, πώς να σου πω, τόσο βάρος σε υποχρεώσεις, ευθύνες και δεσμεύσεις. Τόσο ζόρι. Ναι. Το 15 δεν είναι κακή χρονιά για σας. Και ειδικά για το κομμάτι καριέρα επαγγελματικά, νομίζω ότι μπορεί και να σας απογειώσει το 15. Αλλά πρόσεξε, έρχεται με ένα μεγαλύτερο βραχνά. Με ποια έννοια, ότι ο χρόνος ο ελεύθερος που θα έχετε θα είναι μειωμένος. Όχι, φαντάσου, αν τώρα έχουμε χρόνο και καλά, φαντάσου το 15. Αυτό λέω, ότι σε σχέση με το 14, το 15 μπορεί να έχει το κάτι παραπάνω στα επαγγελματικά, απόδοση, αλλά από την άλλη πλευρά ψαλιδίζει και το χρόνο της ανάπαυλας, της διασκέδασης, της ξεκούρασης, το χρόνο που μπορεί να διαθέσετε σε σχέσεις. Το 14 είναι λίγο πιο ανάλαφρο. Ναι, μεν έχετε τις υποχρεώσεις σας, τις δουλειές σας, τις ευκαιρίες σας να κάνετε κάτι πιο πολύ, αλλά είναι λίγο πιο ανάλαφρο. Θα βρείτε και χρόνο να περάσετε και καλά. Μάλιστα. Το 15 είναι λίγο πιο ασφυκτικό, με αυτή την έννοια το λέω. Οκ, κατάλαβα. Αυτό. Αλλά μια χαρά. Όχι, δεν άκουσα να σου πω κάτι, δεν άκουσα για κανένα ζώδιο. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Κάτι ζορισμένο για το 14. Δηλαδή, για όλη τη χρονιά, όχι. Για όλη τη χρονιά. Σίγουρα τα τέσσερα ζώδια κρυός. Κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος έχουν ένα πρώτο εξάμηνο, βασικά μέχρι τέλη Ιουλίου, ένα εφτάμηνο, το οποίο, αλλά πέρασε ο Γενάρης, οπότε εξάμηνο. Ναι, λοιπόν, το οποίο έχει ζόρι, δηλαδή, πώς να σου πω, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται καλή διαχείριση των πραγμάτων, προσοχή στην υγεία, στις σχέσεις, στις ισορροπίες. Αυτοί ζορίζονται πιο πολύ και κυρίως όσοι είναι γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο. Δηλαδή κρύ Απριλίου, καρκίνη Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, ζυγή Οκτωβρίου και εγώκερη Ιανουαρίου. Το δεύτερο δεκαήμερο τρώει το πιο πολύ ζόρι. Γενικά όμως και τα τρία δεκαήμερα ζορίζονται μέχρι το καλοκαίρι. Είπαμε Ταύροι, Σκορπιοί, για τους δικούς τους λόγους, Λέοντες και Υδροχόοι, έχουν τον Κρόνο εκεί πέρα που παίζει μπάλα, αλλά ο Κρόνος είναι μια πιο ήπια επιρροή τελικά σε σχέση με το να έχεις έναν Ουρανό ή έναν Πλούτονα ή έναν Ποσειδώνα ίσως. Για κάποιους που μπορεί να τον έχουν, όπως είναι οι Τοξότες, οι Δίδυμοι, οι Χθείς και οι Παρθένοι, που είναι στο δεύτερο πενθήμερο του πρώτου δεκαημέρου. Πω, δεύτερο πενθήμερο του πρώτου δεκαημέρου. Ό,τι να είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι ό,τι να είναι, είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, οι Χθείς που είναι γεννημένοι μετά τις 25. Μετά τις. Ναι. Καλά, στους Χθείς παίζει και πιο πριν, από 23 και μετά. Α, εμένα δεν με ακουμπάει που είμαι 20. Όχι, εσένα έφυγε, έφυγε αυτή η επιρροή. Λοιπόν, αυτοί που είναι γεννημένοι τέλος πάντων στο τέλος του πρώτου πενθυμέρου, αρχές του δευτέρου πενθυμέρου των ζωδίων αυτών. Εσείς πρέπει να τα δείτε τα πράγματα, πώς να σας πω, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι go with the flow. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Νιώθεις ότι. Ακολουθείς. Ναι, ακολουθείς αυτό που συμβαίνει
και πάρει τις αποφάσεις τις σημαντικές την άλλη χρονιά. Ασούλα, πριν σε αποχαιρετήσω και σε υπερευχαριστήσω για άλλη μια χρονιά. Εγώ. Θέλω να μου πεις, αν θα γούσταρες, πες παιδί μου, θεωρούμε δεδομένη την αστρολογία, την έχεις στη ζωή σου κτλ. Και σε ξέρουμε έτσι. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Δηλαδή, πες ότι μια μέρα ξυπνάς το πρωί και λες, όπως μου έλεγες πριν, ότι για τους ηχθείς το έλεγες, ότι κάποιοι ίσως να αλλάξετε κεφάλαιο και να κάνετε κάτι άλλο. Πες μου λοιπόν εσύ, αν προσωπικά σου συνέβαινε αυτό, τι άλλο θα γούσταρες να κάνεις στη ζωή σου? Τι άλλο θα γούσταρα? Κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση. Δηλαδή, όχι απαραίτητα να είμαι μπροστά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πώς να σου πω, η διαδικασία. Πώς στείνεις μια εκπομπή. Όλο, το backstage όλο. Ναι. Στην παραγωγή δηλαδή. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα μ' άρεσε, ας πούμε, δεν σου λέω να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θα μ' άρεσε να είμαι στο στήσιμο μιας εκπομπής. Εκεί που ρίχνεις τις ιδέες κτλ. Νιώθω δηλαδή ότι σαν άνθρωπος, πώς να σου πω, δεν στερούμε ιδεών. Δεν ξέρω πόσο κατάλληλες είναι. Αλλά έχω την αίσθηση. Ψυχαγωγία, φαντάζομαι. Ψυχαγωγία. Ναι, okay. Βαριά ενημέρωση, δεν το λες. Δεν ξέρω, μπορεί να ήθελε να είσαι στην ανθρωπή. Ξαφνικά, ναι, όχι, δεν θα ήθελα. Λοιπόν. Θα δούλευα δηλαδή, πώς να σου πω, αν ένα πρωί τελείωνε η αστρολογία. Που δεν νομίζω. Αλλά λέμε, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήθελα να δουλέψω στο δημιουργικό κομμάτι. Στην τηλεόραση, π.χ. Άλλο που θα ήθελα να κάνω, θα ήθελα μία μέρα να διδάξω. Να διδάξεις. Αστρολογία. Α, οκ. Okay. Ναι. Επίσης, να κάνεις σεμινάρια. Ναι, κάπως έτσι. Ή να φτιάξω κάτι. Mm-hmm. Να φτιάξω μια σχολή, δεν ξέρω. Είναι ένα μακρινό. Ωραίο αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Επίσης, θα ήθελα να βρω το χρόνο να μπω πιο πολύ μες στο κομμάτι ψυχολογία. Δηλαδή, πώς να σου πω, ανεξάρτητα από την αστρολογία, να εμβαθύνω περισσότερο στο κομμάτι αυτό της ψυχολογίας. Ενδεχομένως να το σπουδάσω και λίγο περισσότερο αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τα, πώς να σου πω, τα πιθανά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω, όπως το σκέφτομαι. Κάποιο χόμπι σου, το οποίο ας πούμε, θα μπορούσε να το βγάλεις λίγο προς τα έξω? Εντάξει, τα χόμπι που είχα. Μαγειρεύεις, ας πούμε, είσαι καλή μαγείρισα. Νομίζω ότι μαγειρεύω τι καλά. Τι θα φάμε σήμερα, μαμά, ωραιότατο, με την Άση. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν θα το έκανα στην τηλεόραση και δεν είναι και κάτι. Οκ, το κάνω, το γουστάρω για τους φίλους μου, για αυτούς που αγαπώ, αλλά δεν θα το έκανα στην τηλεόραση. Άλλωστε υπάρχουν τόσες πολλές εκπομπές μαγειρική στην τηλεόραση. Αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλύτερα από ό,τι θα το κάνω εγώ. Παντού. Εγώ νομίζω ότι πρέπει ο καθένας μας να βρίσκει αυτό που νιώθει πραγματικά ότι μπορεί να το κάνει καλά. Να μην ανακατεύεσαι δηλαδή με πολλά πράγματα και να κάνεις λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις ένα στόχο. Άντε δύο. Όχι όμως να χάνεις την ενέργειά σου από εδώ και από εκεί. Και σου ξαναλέω, για μένα η τηλεόραση δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή να βγω, να παρουσιάσω κάτι. Μ' αρέσει η τηλεόραση, αλλά μ' αρέσει το κομμάτι της. Ναι, σαν μέσο. Μ' αρέσει το κομμάτι το πίσω πολύ. Τώρα, στην τηλεόραση έχουμε αστρολόγος. Δεν είμαι παρουσιάστρια. Άσχετα αν παρουσιάζω μια εκπομπή αστρολογίας. Ναι, μωρέ, αλλά σε έχουμε δει στην Ελένη να μιλάς και να λες τη γνώμη σου για τα πάντα πλέον. Εντάξει. Οπότε δεν είναι ότι εγώ έχω βλέπω μια... την Άση. Κοίταξε, έχω μια ας πούμε ευχέρεια στην επικοινωνία. Ναι, όχι, έχεις και τρομερό χιούμορ. Δηλαδή, όταν okay. αφήνεσαι και φεύγει το κομμάτι της αστρολόγου, σε έχω δει να λες, να κεντάς. Καλά, εντάξει, ναι, αυτό, είναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί βγάζεις την προσωπικότητά σου. Ναι, βρε παιδί μου, δεν το συζητώ και σου λέω και μ' αρέσει κιόλας η τηλεόραση, τη γουστάρω. Αλλά μ' αρέσει πολύ και το πίσω της κομμάτι. Με μαγεύει δηλαδή. Σου εύχομαι να το πραγματοποιήσω οτιδήποτε θες. Δεν είναι όνειρό μου να το κάνω πάντως, αν με ρωτάς. Όχι, λέω, απλά αν δεν έκανες παιδί μου αυτό που κάνεις τώρα. Και αυτό που πες για τη σχολή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το να μακρινό αυτό όνειρο που λες. Νομίζω ότι πιο ωραίο όνειρο για μένα, όπως το σκέφτομαι, είναι της ψυχολογίας. Ψυχολογία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα. Έτσι, ακριβώς, γιατί εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν. Έτσι, και θα τα ξαναπούμε. Να έχεις μια εξαιρετική χρονιά και πάνω απ' όλα την υγεία σου. Ασούλα μου, θέλω να έρθεις και στη δική μου εκπομπή όμως μια μέρα. Έχω έρθει και θα έρθω ξανά με μεγάλη μου χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για να σε ρωτήσω έτσι διάφορα πράγματα. Μην ρωτάς μόνο εσύ. Thank you, φιλάκια.